«Εγένετο δε, εν το τον Απολό είναι εν Κορίνθο, Παύλον διελθόντα τα ανωτερικά μέρη ελθύνη Έφεσον. Και ευρών την άσμαθητά, είπε προ αυτού. Η πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες» Οι δε προ αυτόν. Αλλού πνεύμα Άγιον εστίν οικούσαμεν. Είπε τε προ αυτού. Ιστίουνε βαπτίστητε. Οι δε είπαν. Ιστο Ιωάννου βάπτισμα. Είπε δε Παύλο. Ιωάννη μεν βάπτισμα μετανία, το λαό λέγον, ει τον ερχόμενον με ταυτόν η να Του τέστην, ει τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντε δε βαπτίστησαν ει το όνομα του κυρίου Ιησού. Και επιθέντο αυτή του Παύλου τα ήλθε το πνεύμα το άγιον επ' αυτού. Ελάλουν τε γλώσσε και προεφύτευον. Ήσαν δε οι πάντε άνδρε, ω οι δεκαδύο. Ισελθόν δε στην συναγωγή επαρησιάζεται επί μήνα τρει διαλεγόμενο και πίθων τα περί τη βασιλεία του Θεού. Ω δε την έσαι κληρίνοντο και οι πίθων, κακολογούνται στην οδόν ενώπιον του πλήθου, αποστά απ' αυτόν, αφόρησε του μαθητά, καθημέραν διαλεγόμενο εν τη σχολή τυράννου Τούτο δε γένετο επί έτη δύο, ώστε πάντα στου κατοικούντα στην Ασίαν ακούσε τον λόγων του κυρίου Ιησού, Ιουδαίου στε και Έλληνα. Δυνάμεις ούτε στοιχού σα επί ο Θεό δια των χειρών Παύλου, ώστε και επί του ασθενούντα επιφέρεστε από του χρωτό αυτού σου δάρια, ή συμικίνθια, και απαλλάσσεστε από αυτόν τα νόσου, τα τεπνεύματα τα πονηρά, εξέρχεστε από αυτόν. Επεχείρησαν δε τινές από των περιερχομένων Ιουδαίων, εξορκιστών, ονομάζειν επί του έχοντα τα πνεύματα τα πονηρά το όνομα του κυρίου Ιησού, λέγοντε. Ορκίζομεν ημάς τον Ιησούν, όν ο Παύλος κηρύσσει. Ίσαν δε τινές και Ιησκευά Ιουδαίου αρχιερέως επτά οι τούτοποιούντες. Αποκριθέν δε το πνεύμα το πονηρόν είπε. Τον Ιησούν γινόσκο και τον Παύλον επίσταμε. Εμείς δε τινές εστέ. Και εφαλόμενος επ' αυτού ο άνθρωπος ενώ είναι το πνεύμα το πονηρόν και κατακυριεύσας αυτόν, ίσχυσε κατά αυτόν, ώστε γυμνούς, και τετραυματισμένου εκφυγήν εκ του οίκου εκείνου. Τούτο δε γένετο γνωστόν πάσιν Ιουδαίοις τε και έλυση της ή την Έφεσον, και επέπεσεν φόβος επί πάντας αυτούς, και μεγαλύνε το όνομα του Κυρίου Ιησού. Πολύτε των πεπιστευκότων ήρχοντο, εξομολογούμενοι και αναγγέλλονται στα πράξεις αυτών. Ικανοί δε των τα περίεργα πραξάντων, συνενέγκαντες τας βίβλους κατέκαιων ενώπιον πάντων και συνεψήφισαν τα στιμά αυτών, και έβρον Αργυρίου μυριάδας πέντε. Ούτω κατά κράτο ο λόγο του κυρίου ύφξανε και ίσχυεν. Ω δε πληρώθη ταύτα, έθετο ο Παύλο εν το πνεύματι, διελθών την Μακεδονία και Αχαΐαν, πορεύεστε ει Ιερουσαλήμ. Υπόν, ότι μετατογενέστε με εκεί, δίμε με καιρό μην δίν. Αποστήλας δε την Μακεδονίαν δύο των διακονούντων αυτό, τιμόθεων και έραστων, αυτός έπεσχε χρόνον εις την Ασίαν. Εγένετο το δέκατα των καιρών εκείνων τάραχος Ουκολίγο περί της οδού. Δημήτριος γάρτης ονόματι, αργυροκόπος, ποιον ναούς αργυρούς αρτέμιδος, παρήχετο τις τεχνίτες εργασίαν ουκο Ούς συναθρήσας και τους περιτατιάφτα τα εργάτας είπεν. Άνδρες, επίσταστε ότι εκ τις της η ευπορία ημών και θεωρείτε και ακούετε, ότι ου μόνον εφέσου, αλλά σχεδόν πάση τη Ασία, ο Παύλο ούτω πίσα, μετέστηκεν ικανών όχλων, λέγον, ότι ου κι θεή, οι διαχειρών γινόμενοι. Ου μόνον δε τούτο κινδυνεύει μην το μέρο ει απελεγμών ελθίν, αλλά και το τη μεγάλη θεά Αρτέμιδο ιερών, ει σου δεν λογιστήνε, μέλυντε και καθερίστε την μεγαλειότητα αυτή, ειν όλη η Ασία και η οικουμένη σέβεται ακούσαντε δε και γενόμενοι πλήρη τιμού, έκραζον λέγοντε: Μεγάλη η άρτεμη εφεσίων, και επλήστη η πόλη όλη συγχύσεω. Όρμησαν τε ομοθυμαδόνη στο θέατρον, συναρπάσαντε γάιον και αρίσταρχων Μακεδόνα, συνεκδήμου του Παύλου. Του δε Παύλου βουλωμένου ει ελθύνη των Δήμων, ουκείων αυτόν οι μαθητέ. Την έσδε και των Ασιαρχών, όντε αυτοφίλοι, πέμψαντε προ αυτόν, παρεκάλουν μη δούνε αυτόν εις το θέατρον. Άλλοι μενούν άλλο τι έκραζον. Ιν γάρι εκκλησία συγκεχημένη, και οι πλοίους ουκίδησαν τίνος ένεκεν συνελιλήθησαν. Εκ δε του όχλου προεβίβασαν Αλέξανδρον, προβαλώντον αυτών των Ιουδαίων. Ο δε Αλέξανδρος, κατά σίσα στην χείρα, ήθελε να απολογίστε το Δήμο. Επιγνώντον δε ότι οι Ιουδαίος εστί, φωνή το μία εκ πάντων, ως επιόρας δύο κραζόντων, μεγάλη άρτεμις εφεσίων, καταστήλας δε ο γραμματεύς των όχλων, φυσίν, άνδρες εφέσιοι, τι γάρες την άνθρωπος, ως ου και την εφεσίων πόλη νεοκόρον ούσαν, της μεγάλης θεάς αρτέμιδος και του διοπετούς, αναντηρεί των ουνόντων τούτων, δέον εστίν ημάς κατεσταλμένους υπάρχειν, και μηδέν προπετές πράτην. Υγάγεται γάρ του άνδρα τούτου, ούτε ιεροσύλου, ούτε βλασιμούντα την θεάνημον. Ημένουν Δημήτριος και η συν αυτό προ την έχουσιν, αγοραίοι άγονται, και ανθίπατε η συν. αναλύλη. Είδε τι περιετέρον επιζητείτε, εν τη ενόμο εκκλησία επιληθήσετε, και γάρ κινδυνεύομεν εγκαλείστε στάσεω περί τη μηδενό αιτίου υπάρχοντο περίουδην θα αποδούνε λόγων τη συστροφή ταύτη. Και ταύτα λοιπόν, απέλυσε την Εκκλησία. Μετά δε το παύσαστε των θόρυβων, προσκαλεσάμενο ο Παύλο του μαθητά και ασπασάμενο, εξήλθε πορευθύνα στην την Μακεδονία. Διελθών δε τα μέρη εκείνα, και παρακαλέσας αυτού λόγο πολλό, ήλθεν στην Ελλάδα. Ποιήσαστε μήνα τρει, σε αυτό επιβουλή υπό τον Ιουδαίων, μέλλοντι ανάγεστε ει την Συρία, έγαινε το γνώμη του υποστρέφην δια Μακεδονία. Συνείπε το δε αυτό άχρη τη Ασία Σόπατρο Βεριαίο, Θεσσαλονικαίων δε, Αρίσταρχο και Σεκούνδο, και Γάιο Δερβαίο και Τιμόθεος, Ασιανοί δε τυχικό και τρόφιμο. Ούτε οι προελθόντε έμενον ημά εν τροάδι. Εμεί δε, εξεπλέψαμεν μετά τα σημέρα των Αζήμων από Φιλίπων, και ήλθομεν προ αυτού ει την Τροάδα, άχρι σημερών πέντε, ου διετρίψαμεν ημέρα επτά. Εν δε τιμία των Σαββάτων συνηγμένων των μαθητών του κλάσε Άρτων, ο Παύλο διελέγεται αυτή, μέλλον εξιένετη επαύριον, παρέτηνετε των λόγων μέχρι μεσονικτίου. Ήσαν δε λαμπάδε κανέ εν το υπερό, ου ήσαν συνηγμένοι. Καθήμενος δε της νεανίας ονόματι εύτυχος επί της θηρίδος, καταφερόμενος ύπνο βαθύ, διαλεγωμένου του Παύλου επιπλίων, κατενεχθής από του ύπνου, έπεσε από του τριστέγου κάτω, και ήρθε νεκρός. Καταβάς δε ο Παύλος επέπεσεν αυτό, και συμπεριλαβών είπε, «Μη θορυβήστε, η γάρ ψυχή αυτού εν αυτό εστίν. Αναβάς δε και κλάσας άρτων και γευσάμενος, εφικανώνται ομιλή σα Ούτω εξήλθεν. Ήγαγον δε τον πέδα ζώντα και παρεκλήθησαν ου μετρίω. Οι δε, προελθόντες επί το πλείον, ανοίχθημεν ει την άσον, εκείθεν μέλλοντε αναλαμβάνειν τον παύλον. Ούτω γαρ είναι διατεταγμένο, μέλλον αυτό πεζεύειν. Ω δε συνέβαλεν οι την άσον, αναλαβόντες αυτόν, ήλθομεν ει μυτιλίνιν κακήθεν αποπλεύσαντες, τι επιούσι κατηντήσαμεν αντικρίχιου. Τι δε ετέρα, παρεβάλλομεν σάμον. και μείναντες εν τρογυλίο, τι εχωμένη ήλθομεν εις μίλητον, έκρινε γαροπαύλος παραπλεύσε την έφεσον, όπως μη γέννηται αυτό χρονοτριβή σε εντιασία. Έσπευδε γάρ, η δυνατόν είναι αυτό, την ημέραν της πεντηκοστής γενέστε εις Ιεροσόλυμα. Αποδέ πέμψα Σέφεσον, έφεσον, μετεκαλέσα το του πρεσβυτέρου τη Εκκλησία. Ω δε παρεγένοντο προ αυτόν, είπε ναυτή. Η μη σε από πρώτη ημέρα αφήσε πέβαινη στην Ασίαν, πω με θυμών των πάντα χρόνων εγενόμην, δουλεύον το κυρίω με τα πάση ταπεινοφροσύνη και πολλών δακρύων και πειρασμών των συμβάντων μη εν τες επιβουλές των Ιουδαίων. Όσου δεν λάμην των συμφερόντων, του μη αναγγείλε ημίν και διδάξε ημάς δημοσία και κατοίκους, διαμαρτυρόμενος Ιουδαίοι στε και έλυση, την εις τον Θεόν μετάνοιαν, και πίστην, την εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Και νυν ιδού, εγώ δεδεμένο στο πνεύμα τη πορεύομαι εις Ιερουσαλήμ, τα εναυτή αυτή συναντήσον μη είδο, πλην ότι το πνεύμα το Άγιον κατά πόλην διαμαρτύρεται λέγον, ότι δεσμάμαι και θλίψεις μένουσιν. Αλουδενό λόγων πιούμε ουδέχω την ψυχήν μου τιμίαν εμ' αυτό, ως τελειώσε τον δρόμον μου με τα χαράς, και την διακονίαν εινέλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, διαμαρτύραστε το Ευαγγέλιον της Χάριτος του Θεού. Και νινιδού, εγώ είδα ότι ουκέτι όψεστε το πρόσωπόν μου εμείς πάντες, εν εις διήλθον την Βασιλείαν του Θεού. Διό μαρτύρομαι εν τη σήμερον ημέρα, ότι καθαρός εγώ από του αίματος πάντων. Ου γάρι πεστιλά μην του μη αναγγείλε η μην πάσαν την βουλήν του Θεού. Προσέχεται ούνε αυτή και παντί το πυμνίο, ενώ μα το πνεύμα το Άγιον έθετο επισκόπου, πειμένην την Εκκλησία του Θεού, ειν περιεπιίσατο δια του ιδίου αίματο. Εγώ γαρίδα τούτο, ότι εισελεύσονται μετά την άφηξη μου λύκη βαρύση μα μη φιδόμενη του πυμνίου, και εξημών αυτών αναστήσονται άνδρε λαλούντε του αποσπάν τους μαθητάς ο πίσω αυτών. Δύο γρηγορείτε, μνημονεύοντες ότι τριετίαν, νύκτα και ημέραν ουκ επαυσάμιν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον. Και τα νυν παρατίθεμε με ημάς αδελφοί, το Θεό και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο επικοδομήσε και δούνε ημίν κληρονομίαν εν της υγειασμένης πάσην. Αργυρίου ή χρυσίου, η ηματισμού δεν επεθύμησα. Αυτή δε γινώσκεται, ότι τες χρίες μου και τις ούσιμετε μου υπηρέτησαν εχείρες αύτε. Πάντα υπέδειξα εμείν, ότι ούτω κοπιώντας δι' αντιλαμβάνεστε των ασθενούντων, μνημονεύειντε των λόγων του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, μακάριον εστί διδώνε μάλλον η λαμβάνην. Και ταύτα, ειπών, θη στα γόνατα αυτού, συν πάσιν αυτής, προσήφξατο. Υκανός δε έγινε το πάντων. Και επιπεσώντες επί των τράχυλων του Παύλου, κατεφύλουν αυτόν, οδυνόμενοι μάλιστα επί το λόγο ο Ηρίκη, ότι τη μέλουση το πρόσωπον αυτού θεωρείν. Προέπεμπον δε αυτόν εις το πλοίον. Ως δε γένετο αναχθήνε ημάς αποσπασθέντας απ' αυτόν, ευθυδρομήσαντες ήλθωμεν εις την κόν, τη δε εξής εις την ρόδον, κακήθεν εις πάταρα. Και ευρώντες πλοίον διαπερών εις φινίκην, επιβάντες ανήχθημεν. δε την Κύπρον, και καταλυπώντες αυτήν ευώνυμον, επλέωμενη Συρίαν και κατήχθημενη Στήρον. Εκεί σε γάρ είν το πλοίον αποφορτιζόμενον των γόμων. Και ανευρώντες μαθητάς επεμείναμεν αυτού ημέρας επτά. Ήτινες στο Παύλο έλεγον δια του πνεύματος, μη αναβαίνειν εις Ιερουσαλήμ. Ότε δε γένετο ημάς εξαρτήσε τας εξελθόντες επορευόμεθα προπεμπόντων ημάς πάντων συν γυνεξή και τέκνης έως έξω της πόλεως. Και θέντες στα γόνατα επί των αιγιαλών προσυυξάμεθα, και ασπασάμενοι αλλήλου επέβημενοι στο πλοίον, εκείνοι δε υπέστρεψαν εις τα ίδια. Ημείς δε, τον πλούν διανύσαντες από τύρου, κατηντήσαμεν πτωλεμαίδα, και ασπασάμενοι τους αδελφούς εμείναμεν ημέραν μίαν παραυτής. Τι δε επαύριον, εξελθόντες υπέρ των Παύλων, ήλθομεν εις Κεσάριαν, και εξελθόντες εις τον οίκον Φιλίππου, του Ευαγγελιστού, του όντω εκ των επτά, εμείναμεν παραυτό. Τούτο δε ήσαν θυγατέρες παρθένοι τέσσαρες προφητεύουσε. Επιμενόντον δε ημών ημέρας πλοίους, κατήλθε της από της Ιουδαίας προφήτης ονόματι Άγαβος, και ελθών προ και άρα στην ζώνη του Παύλου δίσαστε αυτού τα χείρα και του πόδα είπε. Τα δε λέγει το πνεύμα το Άγιον. Τον άνδρα ου εστίν ζώνη αυτή, ου το δίσου συνεν Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι και παραδόσου συν ισχύρα εθνών. Ω δε οικούσαμεν ταύτα, παρεκαλούμενοι μίστε και οι εντόπιοι, του μη αναβαίνει να φτώνει Ιερουσαλήμ. Απεκρίθη ο Παύλο. Τι πείτε κλέοντε και συνθρύπτοντε μου την καρδίαν. Εγώ γάρ ου μόνον δε θήνε, αλλά και από ἐτίμος Ιερουσαλήμ, ετοίμος έχω υπέρ του ονόματος του Κυρίου ημών. Μη πειθωμένου δε αυτού, ησυχάσαμεν οι πόντες, το θέλημα του Κυρίου γενέστο. Μετά δε τα σημέρα στάφτας, αποσκευασάμενοι ανεβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ. Συνήλθον δε και των μαθητών από Κεσαρία συνημήν, άγοντες παρόξεν μνάσον ή την πρίο αρχαίο μαθητή» γενομένων δε ημών εις Ιεροσόλυμα, ασμένος σε το ημάς οι αδελφοί. Τι δε η εισή ο Παύλος συν ημίν προς Ιάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οι πρεσβύτεροι. Και ασπασάμενος αυτούς, εξηγεί καθέν έκαστον ον επίησεν ο Θεός εν της έθνεση δια της διακονίας αυτού. Οι δε ακούσαντες, εδόξαζον τον Κύριον. Υποντε αυτό. Θεωρείς αδελφέ, πώς μυριάδε ει είναι Ιουδαίων των πεπιστευκότων, και πάντε ζηλωτέ του νόμου υπάρχουσι. Κατηχήθησαν δε περισσού, ότι αποστασίαν διδάσκει από Μωσέω του κατά τα έθνη πάντα Ιουδαίου, λέγον μη περιτέμνην αυτού τα τέκνα, μη δε τη έθεση περιπατήν. Τι ουνέστη, πάντα διπλήθο συνελθήν. Ακούσονται γάρ ότι ελήλυθας. Τούτο ουν όσοι λέγομεν. Οι σύνημιν άνδρε τέσσερε ευχήν έχονται σε παραλαβόν, Τούτου παραλαβών, αγνίστη είναι και δαπάνησον επ' αυτή, ει να την κεφαλήν, και γνώση πάντες ότι όν κατήχυνται περισσού ουδέν εστήν, αλλά στοιχεί και αυτό των νόμων φυλάσσων. Περί δε των πεπιστευκότων εθνών, ημίς μη σε πεστήλαμεν, κρίναντε μηδέν τιού των αυτού, τότε ειδωλώθητον και το αίμα και πνικτών και πορνίαν. Τότε ο Παύλος παραλαβών του Σάνδρας, τη εχωμένη ημέρα συναυτή αγνιστή αγνιστής εισύης το ιερών, διαγγέλων την εκπλήρωση των ημερών του αγνισμού, έω σου προσυνέχθη υπέρ ενός εκάστου αυτών η προσφορά. Ως δε έμελον, επτά ημέρες συντελείστε, οι ε, από της Ασίας Ιουδαίοι, θεασάμενοι αυτών εν το ιερό, συνέχειον πάντα των όχλων, και επέβαλον τα σχήρας επ' αυτών. Κράζοντες, Άνδρε Ισραηλίτε, βοηθείτε. Ούτω εστίν ο άνθρωπο, ο κατά του λαού και του νόμου και του τόπου του του πάντα πανταχού διδάσκων. Έτειτε και Έλληνα η γεννηστο ιερών, και και εκείνο και των Άγιον τόπων τούτων. Ήσαν γάρ προεωρακότε τρόφιμον των εφέσεων εν τη πόλη συν αυτό, ον ενόμιζον ότι ει ιερόν εισήγαγεν ο Παύλο. Εκινήθηται η πόλη όλη, και γένετο συνδρομή του λαού, και επιλαβόμενοι του Παύλου ήλκον αυτών έξω του ιερού, και ευθέω εκλείστησαν εθύρε. Ζητούντον δε αυτόν αποκτήνε, ανέβει φάση στο χιλιάρχο τη πύρη, ότι όλοι συγκέχεται Ιερουσαλήμ. Ω εξ αυτή παραλαβών στρατιώτα και εκατοντάρχου, κατέδραμεν επ' αυτού. Οι δεϊδόντε των χιλιάρχων και του στρατιώτα, επάυσαν το τύπτοντε των Παύλων τότε εγγύσας ο χιλίαρχος επελάβε το αυτού και εκέλευσε δεθήνε η ειδησί. Και επινθάνε το τι σαν και τι εστί πεποιηκός. Άλλοι δε άλλο τι ευωώνεν το όχλο. Μη δυνάμενος δε γνώνε το ασφαλές δια των θόρυβων, εκέλευσεν άγεστε αυτόν εις την παρεμβολήν. Ότε δε γένετο επί τους αναβαθμούς, συνέβη βαστάζεστε αυτόν υπό των στρατιωτών δια την βίαν του όχλου. Η κολούθη γάρ το πλήθος του λαού κράζον έρε αυτόν. Μέλλον εισάγεστε εις την παρεμβολήν ο Παύλος λέγει το χιλιάρχο. Ή έξεστιμη υπήν τι πρόσε, ο δέφη, ελληνιστή γινώσκης. Ουκάρασι ή ο Αιγύπτιος, ο πρωτούτων των ημερών αναστατώσας και εξαγαγώνει στην έρημον τους τετρακισχιλίους άνδρας των Σικαρίων, είπε δε ο Παύλος, «Εγώ άνθρωπος μένει μη Ιουδαίος, ταρσεύς της Κιλικίας, ουκάσι μου πόλεως πολίτης, δέομαι δε σου Επιτρέψον μιλαλήσει προς τον λαόν, επιτρέψαντος δε αυτού, ο Παύλος εστός επί των αναβαθμών, κατέστησε τη χειρή το λαό. Πολύς δε σιγής προσεφώνισε προσεφώνησε τη Εβραϊδι διαλέκτο λέγον. Άνδρες αδελφοί και πατέρες, ακούσατε μου της προσημάς νυν απολογίας. Ακούσαντες δε ότι τη Εβραϊδι διαλέκτο προσεφώνη αυτής, μάλλον παρέσχων ησυχίαν. Και φυσίν. Εγώ μένει μίαν γεγεννημένο εν ταρσό τη κυλικία, ανατεθραμένο δε εν τη πόλη ταύτη παρά τους πόδας Γαμαλιήλ, του πόδα Γαμαλιήλ, πεπεδευμένος κατά ακρίβειαν του πατρόου νόμου, ζηλωτή υπάρχων του Θεού, καθώ πάντε σημείσεστε σήμερον. Ω ταύτην την οδόν εδίωξα άχρη θανάτου, δεσμεύων και παραδιδούση φυλακά άνδρας τε και γυναίκα, ω και ο αρχιερεύ μαρτυριμι και πάντο πρεσβυτέριον. Παρών και επιστολά δεξάμενος προς τους αδελφούς εις Δαμασκόν επορευόμην, άξον και τους εκεί σε όντας δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ, η να τιμωρηθώσιν. Εγένετο δε μη πορευωμένο και εγγίζοντι τη Δαμασκό, περί μεσημβρίαν, εξέφνησε εκ του ουρανού, περί αστράψε φως ικανόν περί εμέ. Έπεσονται εις το έδαφος και ήκουσα φωνής λεγούσις μη. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις. Εγώ δε απεκρίθην. Τι σύ, Κύριε. Είπε εγώ είμαι η Ιησούς ο Ναζωραίος, ον σι διώκεις. Οι δε συνεμείοντε το μεν φως εθεάσαντο και έμφοβοι εγένοντο. Την δε φωνήν ουκ του λαλούντος μη. Ήπον δε, τι πείς ο Κύριε, ο δε Κύριος είπε πρός με. Αναστάς πορεύου εις Δαμασκόν, κακή συλλαληθήσετε περί πάντων ον τετακτές υπηήσε. Ως δε ουκ ανέβλεπον από τις δόξεις του φωτό εκείνου, χειραγωγούμενος υπό τον συνόντων μη, ήλθον εις Δαμασκόν. Ανανίας δε της ανήρευσε βίσκατα κατά των νόμων, μαρτυρούμενος υπό πάντων των κατοικούν των Ιουδαίων, ελθών πρόσμε και επιστάς, είπε μη. Σαούλ, αδελφέ, ανάβλεψον. Καγώ αυτή τη ώρα ανέβλεψα εις αυτόν. Ο δε είπεν, ο Θεός των πατέρων ημών, σε γνώνε το θέλημα αυτού, και η δίν των δίκαιων, και ακούσε φωνήν εκ του στόματος αυτού, ότι εσύ μάρτης αυτό προς πάντας ανθρώπους ο νεόρακας και οίκουσας. Και νυν τι μέλης, Αναστάς βάπτισε και απόλυσε τα σαμαρτία σου, επικαλεσάμενος το όνομα του Κυρίου. Εγένετο δε μη υποστρέψαντι εις Ιερουσαλήμ, και προσευχομένου μου εν το ιερό, γενέστε με εν εκστάση, και ειδίν αυτόν λέγοντά σπεύσον και έξελθε εν τάχει εξ Ιερουσαλήμ διότι ού σου την μαρτυρίαν περιεμού. εμού. Καγώ είπων, «Κύριε, αυτοί επίστανται ότι εγώ ήμην φυλακίζων και δέρων κατά τα συναγωγά τους πιστεύοντας επί σε, και ότι εξεχείτο το αίμα στεφάνου του μαρτυρό σου, και αυτό ήμην εφεστός και συνευδοκών τη αναιρέσει αυτού, και φυλάσσον τα ημάτια των αναιρούντων αυτών». Και είπε πρόσμε, «Πορεύου, ότι εγώ εις έθνη μακράν εξαποστελώσε, οίκον δε αυτού άχρη τούτου του, του λόγου, και πήραν την φωνήν αυτών λέγοντες, «Έρε από τη γη των τιούτων, ούγαρ καθήκον αυτών ζήν, κραυγαζόντων δε αυτών, και ρυπτούντων τα ημάτια και κονιορτών βαλόντων εις τον αέρα, εκέλευσεν αυτόν ο χιλίαρχος ἄγεστε εις την παρεμβολήν, υπον να ανετάζεσθε αυτών ή να επιγνώδι είναι αν ούτως επεφώνουν αυτό. Ως δε προέτειναν αυτόν τη σημάσην, είπε προς τον Εστότα εκατόνταρχον ο Παύλο. Οι άνθρωπον Ρωμαίων και ακατάκριτον έξε στην ημίν μαστίζην. Ακούσα δε ο εκατόνταρχο, προσελθόν να το χιλιάρχο λέγον. Ωρα τι μέλη σπιν, ο γαράνθρωπο ούτω Ρωμαίο εστί. «Προσελθόν δε ο χιλίαρχο, είπεν αυτό. Λέγε μη, εσύ Ρωμαίο ή. Ο δε έφη, ναι. Απεκρίθηκε ο χιλίαρχο, εγώ πολλού κεφαλαίου την πολιτείαν ταύτην εκ άμην, Ο δε Παύλος έφη. Εγώ δε και γεγέννημαι. Ευθέως σου να πέστησαν απ' αυτού οι μέλλοντες αυτών ανετάζην. Και ο χιλίαρχος δε εφοβήθη. Επιγνούς ότι Ρωμαίος εστί. Και ότι είναι αυτόν δε Τι δε επαύριον βουλόμενος γνώνε το ασφαλές, το τι κατηγορείται παρά των Ιουδαίων, έλυσαν αυτόν από τον δεσμόν και εκέλευσεν ελθύν τους αρχιερείς και όλων των συνέδριων αυτών και καταγαγών των Παύλων έστησεν εις αυτούς. Ατενήσας δε ο Παύλος το συνεδρίο είπεν, «Άνδρες αδελφοί, εγώ πάση συνειδήσια αγαθή πεπολίτευ με το Θεό άχρη ταύτης της ημέρας. Ο δε αρχιερεύς Ανανίας επέταξε της παρεστώσιν αυτό τύπτην αυτού το στόμα. Τότε ο Παύλος προς αυτόν είπε, «Τύπτην σε μέλει ο Θεός, τύχε και κονιαμένε» και εσύ κάθι κρίνον με κατά των νόμων, και παρανομών και λέβεις με τύπτες θε, οι δε παρεστώτες τον αρχιερέα του Θεού λιδωρείς. Έφυτε ο Παύλος, ουκ ήδην Αδελφή ότι εστίν αρχιερεύς. Γέγραπτε γάρ, άρχοντα του λαού σου, ουκ ερείς κακός. Γνούς ο Παύλος, ότι το εν μέρος εστίς αδουκαίων, το δε ετερον φαρισαίων, έκραξεν εν το συνεδρίο. Άνδρες αδελφή, εγώ ή Φαρισαίου, περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι, τούτο δε αυτού λαλήσαντος, έγινε το στάσις των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων, και εσχίστη το πλήθος. Σαδουκαίοι μεν γάρ λέγουσι μη είναι ανάστασιν, μη δε άγγελον, μη τε πνεύμα. Φαρισαίοι δε ομολογούσι τα αμφότερα. Έγινε το δε κραυγή μεγάλη, και αναστάντες οι γραμματείς του μέρους των Φαρισαίων διεμάχοντο λέγοντες, ουδέν κακόν ευρίσκομεν το ανθρώπο τούτο, η δε πνεύμα ελάλησεν αυτό η άγγελο, μη θεομαχόμεν. Πολύ δε γενωμένη στάσεως, ευλαβηθή ο χιλίαρχο, μη διασπαστεί ο παύλο υπ' αυτών, εκέλευσε το στράτευμα κατά βάν, αρπάσε αυτόν εκ μέσου αυτόν αυτών, άγινται εις την παρεμβολήν. Τη δε ποιούση νυχτή επιστά αυτό ο κύριο είπε, Θάρση παύλε, ω γάρδιε μαρτύρο τα περιεμού ει Ιερουσαλήμ, ούτω σε δίκαιη Ῥώμην γενομένης δε ημέρας ποιήσαντες την αίσ των Ιουδαίων συστροφήν, ανεθεμάτισανε αυτούς, λέγοντες μήτε φαγήν, μήτε ποιήν, έως σου αποκτήνωση των Παύλων. Ήσαν δε πλοίους τεσσαράκοντα οι ταύτην την συνομοσίαν πεποιηκότες, ή την εσπροσελθόντες της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης ύπων. Αναθέματι ανεθεματίσαμεν αυτούς, μηδενός γεύσαστε έως σου τον των Παύλων. «Νήνουν ημί εμφανίσατε το χιλιάρχο συν το συνεδρίο, όπω αύριον αυτόν καταγάγει προ εμά, ω μέλλοντα διαγινώσκην ακριβέστερον τα περί αυτού. Ημί δε, προτου εγγύσε αυτόν, έτοιμοι εσμέν του ανελίν αυτόν. Ακούσα δε ο ιό τη αδελφή Παύλου την ενέδραν, παραγενόμενο και εισελθώνει στην παρεμβολή, απήγγειλε το Παύλο. Προσκαλεσάμενο δε ο Παύλο, ένα των εκατοντάρχων, έφυγε. Τον νεανίαν τούτον απάγαγε προς τον χιλίαρχον. Έχει γαρτί απαγγείλε αυτό. Ο μένουν παραλαβών αυτόν ήγαγε προς τον χιλίαρχον και φυσίν. Ο δέσμιος Παύλος προσκαλεσάμενος με ηρώτησε τούτον τον νεανίαν αγαγήν πρόσε, έχοντά τη λαλήσεση. Επιλαβόμενος δε της χειρός αυτού ο χιλίαρχος και αναχωρήσας κατηδίαν επινθάνετο. Τι αισθηνό έχεις απαγγείλε μη? Είπε δε ότι οι Ιουδαίοι συνέθεντο του ερωτήσεσαι, όπω αύριον ει το συνέδριον καταγάγει των Παύλων, ω μέλλοντε τη ακριβέστερον πινθάνεστε περί αυτού. Σίουν μη πιστή αυτή, ενεδρεύου γαραυτών εξ αυτών άνδρε πλοίου τεσσαράκοντα, ή την εσανεθεμάτισαν εαυτού, μήτε φαγίν, μήτε ποιν, έω σου ανέλωσιν αυτών. Και νυν, έτοιμη εσύ προσδεχόμενη την αποσου επαγγελίαν. Ο μένουν χιλίαρχο απέλησε τον αιανίαν, Παραγγείλας μηδενή εκλαλήσε ότι ταύτα ενεφάνησας πρός με. Και προσκαλεσάμενος δύο τεινά των εκατοντάρχων είπεν «Ετοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους, όπως πορευθώσιν έως Κεσαρίας, και υπή σεβδομήκοντα, και δεξιολάβους διακοσίους, από τρίτης ώρας της νυκτός. Κτίνητε παραστήσε, ή να επιβιβάσαντε στον Παύλον διασώσωση προς φίλικα τον ηγεμόνα. Γράψας επιστολήν περιέχουσαν τον τύπων τούτον. Κλάβδιος Λυσίας το κρατεί στο ηγεμόνι φίλη χέριν. Τον άνδρα τούτον συλληφθέντα υπό των Ιουδαίων και μέλλοντα ανερίστα υπ' αυτών, επιστάσιν το στρατεύματι εξηλώμην αυτών, μαθών ότι Ρωμαίος εστί. Βουλόμενος δε γνώνε την αιτίαν διήν ενεκάλουν αυτό, κατήγαγον αυτών εις το συνέδριον αυτών. Ο νεύρον εγκαλούμενων περιζητημάτων του νόμου αυτών, δεν δε άξιον θανάτου ή δεσμών έχοντα μην ηθήσεις δε μη επιβουλήσεις τον άνδρα μέλην έζεσθε υπό τον Ιουδαίον, εξ αυτής έπεμψα πρόσε, παραγγείλας και της κατηγόρης λέγην τα προς αυτόν επισού, έρωσο. Ημένουν στρατιώτε, κατά το διατεταγμένον αυτής, αναλαβόντες τον Παύλον, ήγαγον δια της νικτώσης την αντιπατρίδα. τι δε επαύριον εάσαντες τους υπείς πορεύεστε αυτό, υπέστρεψαν στην παρεμβολήν, ή την εις την Κεσάριαν, και αναδώντε την επιστολή το ηγεμόνι, παρέστησαν και τον Παύλον αυτό. Αναγνούς ο ηγεμόν και επερωτήσας εκ ποιας επαρχίας εστί και πειθόμενος ότι από κηλικίας διακούσω μέσου έφη, όταν και οι κατήγοροι σου παραγένονται. Εκέλευσετε αυτόν εν το πρετορείο του Ηρώδου φυλάσεστε. Μετά δε πέντε ημέρας κατέβει ο αρχιερεύς Ανανίας μετά των πρεσβυτέρων και ρήτρος Τερτήλου ή την ενεφάνησαν το ηγεμόνι κατά του Παύλου. Κληθέντος δε αυτού, ήρξα το κατηγορήν ο τέρτιλος λέγον. Πολλοί σιρήνοι στην χάνοντες δια σου, και κατορθωμάτων γινωμένων το έθνη τούτο δια της προνίας, πάντητε και πανταχού αποδεχόμεθα, κράτηστε φίλιξ, με τα πάσης ευχαριστίας. Ή να δε μη επιπλέον σε εγκόπτω, παρακαλώ ακούσε σε ημών συντόμως της «Ευρώντες γάρ τον άνδρα του των λιμών και κινούντα τάσιν πάση τη Ιουδαή τη κατά την οικουμένη, πρωτοστάτην τε τη των Ναζωρέων Ερέσεω, ω και το ιερόν επίρασε βεβηλώσε, ον και εκρατήσαμεν και κατά των ημέτερων νόμων η θελήσαμεν κρίνην. Παρελθόν δε λυσία ο χιλίαρχο, με τα βία εκ των χειρών ημών απήγαγε, και λεύσα στου κατηγόρου αυτού έρχεστε επισέ παρουδινήσει αυτό ανακρίνα περί πάντων του τον επιγνώνε, ον νημή κατηγορούμεν αυτού. Συνέθεντο δε και οι Ιουδαίοι φάσκονται στα αυτά ούτω έχειν. Απεκρίθη δε ο Παύλο νεύσαντο αυτό του ηγεμόνο λεγιν Εκπολώνε τόν ετών όντα σε κριτήν το έθνη του το επιστάμενο, ευθυμότερον τα περί αυτού απολογούμε, δυναμένου σου γνώνε, ότι ου πλήουση ημέρε ή δεκαδύο αφήσανεύειν εν Ιερουσαλήμ. Και ούτε εν το ιερό εύρον με πρόστινα διαλεγόμενον, ή επισίστα συνποιούντα όχλου, ούτε εν τε συναγωγέ, ούτε κατά την πόλην, ούτε παραστή σε δύναντε περιών νυν κατηγορούσιμου. Ομολογώ δε τούτωση, ότι κατά την οδόν ειν λέγου συνέρεσιν, ούτω λατρεύω το πατρό Θεό, πιστεύων πάση τη κατά των νόμων και τη προφήτε γεγραμμένη. Ελπίδα έχονη των Θεών, ειν και αυτοί ούτε προσδέχονται, ανάστασιν μέλη έσεστε νεκρών, δικαίονται και αδίκων. Εν τούτο δε αυτό ασκώ απρόσκοπον συνείδη συνέχειν προ τον Θεόν και του ανθρώπου διαπαντό. Διετών δε πλειώνων παρεγενόμην ελεημοσύνα ποιήσων ει το έθνο μου και προσφορά. Εν ει εύρων με ηγνισμένων εν το ιερό, που με τα όχλου δε με τα θορύβου, την έσα από τη Ασία Ιουδαίοι. Ουσέδι επί σου και κατηγορίν, ή τι έχει εν πρόσμε οι αυτοί ούτε υπάτωσαν, ή τι έβρωνε με μία δίκημα, στάντο μου επί του συνεδρίου, ή περί μια ταύτη φωνή, ει έκραξα εστό εν αυτή, ότι περί αναστάσεω νεκρών εγώ κρίνομαι σήμερον η τι μια δικημα σταντο μου επι του συνεδριου η περι μια ταυτη φωνη ει εκραξα εστο εν οτι περι αναστασεω νεκρων εγω κρινομαι σημερον η φημων ακουσα δε ταύτα ο Φίλιξ, ανεβάλε το αυτού, ακριβέστερον ειδό τα περί τη οδού Όταν λυσία ο χιλίαρχο καταβεί, διαγνώσω τα καθημά. Διαταξάμενο στε το εκατοντάρχη τη ρίστε των Παύλων έχειν τε άνεσιν και μηδέν ακολύν τον ιδίων αυτού υπηρετήν ή προσέρχεστε αυτό. Μετά δε ημέρα στην Άσ, παραγενόμενος ο Φίλιξ συνδρουσίλη τη γυναική αυτού ουσιουδέα, δέα, μετεπέμψατο των Παύλων και ήκουσεν αυτού περί χριστών πίστεως. Διαλεγωμένου δε αυτού περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος έσεστε, έμφοβος γενόμενος ο Φίλιξ απεκρίθη. Τον έχον πορεύου καιρόν δε μεταλαβών, με τα καλέσω μέσα. Άμα δε και ελπίζω ότι χρήματα δοθήσετε αυτό υπό του Παύλου, όπω λύσει αυτόν, διότι και πυκνότερον αυτόν μεταπεμπόμενο αυτό. Διαιτία δε πληρωθήσει, έλαβε διάδοχον ο Φίλιξ, πόρκιον φίστον. Θέλοντε χάριτας καταθέστε τη Ιουδαή, ο Φίλιξ κατέλειπεν των Παύλων δεδεμένων. Φίστο σουν επιβάστη επαρχία, μετά τρει ημέρα ανέβη εις Ιεροσόλυμα από Κεσαρία. Ενεφάνισαν δε αυτό αρχιερεύ και οι πρώτοι των Ιουδαίων κατά του Παύλου, και παρεκάλουν αυτόν ετούμενοι χάριν κατά αυτού, όπω μεταπέμψετε αυτόν ει Ιερουσαλήμ, ενέδραν ποιούντε ανελίνα αυτόν κατά την οδόν. Ο μένουν φίστο απεκρίθη, τηρήστε τον Παύλον εν Κεσαρία, εαυτόν δε μέλην εν τάχει εκπορεύεστε. Ιούν δυνατή εν ημίν φυσή, συγκαταβάντε ή τι εστίν άτοπον εν το ανδρή τούτο, κατηγορείτο σαν αυτού. Διατρύψα δε εν αυτή μέρα πλοίου η δέκα, κατά βάση και σάριαν, τη επαύριον καθίσα επί του βήματο εκέλευσε τον Παύλο χθίνε. Παραγενωμένου δε αυτού, περιέστησαν οι από Ιεροσολύμων κατά Ιουδαίοι, πολλά και βαρέα αιτιάματα φέροντε κατά του Παύλου, άου κίσιον αποδείξε, απολογουμένου αυτού ότι ούτε εις τον νόμον των Ιουδαίων, ούτε εις το ιερόν, ούτε εις και σαράτη Ο φίστος δε της Ιουδαίης θέλων χάριν καταθέστε, αποκριθεί στο Παύλο είπε, «Θέλεις εις Ιεροσόλυμα να εκεί περί τούτων κρίνεστε επεμού; μου» είπε δε ο Παύλος, «Επί του βήματος Κέσαρος εστώ σημεί, ου με δι κρίνεστε». Ιουδαίου σου δεν ειδίκησα, ως και εσύ κάλιον επιγυνώσκης. γάρα δικό και άξιον θανάτου πέπρα χάτι, ου παρετούμε το αποθανήν. Ιδέου δέν εστίν ο ονούτη μου, ουδείς με δύνατε αυτής χαρίσαστε. Κέσαρα επικαλούμε. Τότε ο φίστος η Λαλήσας, μετά του συμβουλίου απεκρίθη. Κέσαρα επικέκλησε. Επικέσαρα πορεύσει. Ημερών δε διαγενωμένων τεινών, Αγρίπας ο βασιλεύς και Βερνίκη κατὶντισαν εις Κεσάριαν, ασπασόμενοι των φίστων. Ως δε πλείους ημέρα διέτριβων εκεί, ο το βασιλεί ανέθετο τα κατά των Παύλων λέγον. Αν ήρθε εστί καταλελειμμένο υποφίλικο δέσμιο. Περιού, γενομένου μου ει Ιεροσόλυμα, ενεφάνισαν οι αρχιερεί και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων, ετούμενοι κατά αυτού δίκην. Προς ούς απεκρίθην, ότι ουκ έστην στην έθο Ρωμαίη χαρίζεστε την άνθρωπον ει πριν ή ο κατηγορούμενο κατά έχει του κατηγόρου τόπον απολογία λάβει περί του εγκλήματος. Συνελθόντων ουν αυτών εν θάδε, αναβολήν μηδεμίαν δε μίαν τι εξής καθίσας επί του βήματος, εκέλευσα αχθήνε τον άνδρα. Περιού η κατηγορίου δε αιτίαν επέφερον, ον υπενόουν εγώ, ζητήματα δε την άπερη τη ιδίας δυσυδαιμονία ήχον προς αυτόν και περί την όση ισού ον έφασκεν ο Παύλος ζήν απορούμενος δε εγώ εις την περί τούτου ζήτησιν, έλεγον. Η βουλή το πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ, κακή κρίνεστε περί τούτων. Του δε Παύλου επικαλεσαμένου τη εαυτόν εις την του σεβαστού διάγνωσιν, εκέλευσα τη ρίστε αυτόν έως ου αυτών αυτόν προς Κέσαρα. Αγρήπας δε προς τον φύς τον έφη, εβουλόμουν και αυτός το ανθρώπου ακούσε. Ο δε, αύριον φυσήν, ακούσει αυτού. Τι παύριον, ελθόντος του Αγρίπα και της Βερνίκης με φαντασία φαντασίας και εις ελθόντον εις το ακροατήριον, σύντε της χιλιάρχης και ανδράση της κατεξοχήν, ούση της πόλεως, και κελεύσαντος του φίστου, ήχθη ο Παύλος. Και φυσίνο ο φίστος, Αγρίπα βασιλεύ, και πάντες οι συμπαρόντες οι μην άνδρες θεωρείται τούτον περίου πάντο πλήθος των Ιουδαίων εν μη εν Ιεροσολύμης και εν θάδε, επιβοώντες μη δίν ζήν αυτόν μη Εγώ δε καταλαβόμενος μη δέν άξιον θανάτου αυτών πεπραχένε και αυτού δε τούτο επικαλεσαμένου των σεβαστών, έκρινα πέμπιν αυτών. Περιού ασφαλές τη γράψε το κυρίο κέχο, Διό προήγαγον αυτών εφημών και μάλιστα επισού βασιλεφαγρύπα, όπως της ανακρίσεως γενομένης χώτη γράψε. Άλογον γάρμι δοκί πέμποντα δέσμιον, μη και τας αυτού αιτία σημάνε. Αγρύπας δε προς τον Παύλο Νέφη. Επιτρέπεται εσύ υπέρ σε αυτού λέγιν. Τότε ο Παύλος, απελογήτο, εκτείνα στην χείρα. Περιπάντων όν εγκαλούμε υπό Ιουδαίων, βασιλεύ Αγρύπα, ήγημε εμ' μέλλον απολογίστε επί σου σήμερον μάλιστα γνώστην όντα σε ειδό πάντων των κατά Ιουδαίους εθών τε και ζητημάτων, διώδεω μέσου, μακροθύμος ακούσε μου. Την μένουν βίωσή μου, την εκνεότητος, την απαρχής γενομένην εν το έθνη μου εν Ιεροσολύμης, ίσας οι πάντες οι Ιουδαίοι, προγινός κοντές με άνοθεν, εάν θέλω μαρτυρήν, ότι κατά την ακριβεστά την αίρεσιν της ημετέρας θρησκείας, έζησα φαρισαίος, και νυν επελπίδη της προς τους πατέρας επαγγελίας γενομένης υπό του Θεού έστικα κρινόμενος, η σύν το δωδεκάφυλλον ημών εν εκτενία νύκτα και ημέραν λατρεύων, ελπίζει καταντήσε. Περίς ελπίδος εγκαλούμε βασιλεύ υπό των Ιουδαίων. Τι άπιστον κρίνεται παροιμήν, ή ο Θεός νεκρούς γύρι. Εγώ μενούν έδοξα εμ' αυτό προς το όνομα Ιησού του Ναζωρέου δίν πολλά εναντία πράξε. Ο και επίησα εν Ιεροσολύμης και πολλούς των Αγίων εγώ φυλακές κατέκλυσα, την παρά των αρχιερέων εξουσίαν λαβών, ανερουμένων τε αυτών κατ την εγκαψήφων, και κατά πάσα στα συναγωγάς πολλάκις στη αυτούς, ειν άγκαζον βλασφημίν. Περισώστε εμενόμενος αυτής, εδίωκον έως και εις τα έξω πόλης, και πορευόμενος εις την Δαμασκόν μετεξουσίας και επιτροπής της παρά των η ημέρας μέσης κατά την οδόν είδων βασιλεύ, ουρανόθεν υπέρ την λαμπρότητα του ηλίου, περιλάμψαν με φως και του είναι μη πορευωμένους. Πάντων δε καταπεσόντων ημών εις την γην, οι κουσαφωνήν λαλούσαν πρόσμε και λέγουσαν τη ευραίδη διαλέκτο, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών σύ προς κέντρα λακτίζειν». Εγώ δε είπων, «Τι σύ κύριε», ο δε είπεν, «Εγώ είμαι Ιησούς, ον σύ αλλά ανάστηθη και στήθη επί του σπόδα σου. Εις τούτο γαρ όφθιν σύ, σε υπηρέτην και μάρτυρα οντε είδες, οντε οφθείς ο εξαιρούμενος σε εκ του λαού και των εθνών, Ιησούς νύν σε αποστέλω, ανοίξε οφθαλμούς αυτών και επιστρέψε από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί των θεών, του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρων εν της υγειασμένης πίστη όθεν βασιλεύ Γρήπα, ούκε γενόμην απειθεί στη Αλλά τη εν πρώτων και Ιεροσολύμις, ισπάσαντε την χώρα τη Ιουδαία και τη έθνεσιν, απίγγελον μετανοήν και ἐπιστρέφιν επί των Θεών, άξια τη μετανία έργα πράσοντα. Εν εκατούτων με Ιουδαίοι συλλαβόμενοι εν το ιερό επιρόντο διαχειρίσαστε. Επικουρίασουν τυχόν τη παρά του Θεού, άχρη τη ημέρα ταύτη, έστικα μαρτυρούμενος μικρότε και μεγάλο, ουδέν εκτός λέγον όντε οι προφήτε λάλησαν με Λόντων, γίνεστε και μωσείς, η ο Χριστός, η πρώτος εξαναστάσεως νεκρών φως μέλη καταγγελίν το λαό και τη έθνεση. Ταύτα δε αυτού απολογουμένου, ο φίστος μεγάλη τη φωνή έφη. Μένει, Παύλε. Τα πολλά σε γράμματα περιτρέπει. Ο δε, ουμένομαι, φυσί, κράτηστε φίστε αλλά λυθεία και σοφροσύνης ρήματα αποφθέγκομαι. Επίστατε γάρ περί τούτων ο βασιλεύ, προσών και παρησιαζόμενο λαλό, Λανθάνιν γάρ αυτών τι τούτων, ου πείθο ουδέν, ου γαρέστην εν πεπραγμένων τούτο. Πιστεύει βασιλεύ αγρύπα τι προφήτε, είδα ότι πιστεύει. Ο δε αγρύπα προ τον Παύλο έφη. Εν ολίγο με χριστιανών γενέστε. Ο δε Παύλο είπεν ευξέμειναν το Θεό και εν ολίγο και εν πολλό ου μόνον σε, αλλά και πάντα στους ακούοντάς μου σήμερον, γενεσθετιού τους ο οποίους καγώ ημί, παρεκτός των δεσμών τούτων. Και ταύτα υπόντος αυτού, ανέστη ο βασιλεύς και ο ηγεμόν, η τεβερνίκη και η συγκαθήμενη αυτή και αναχωρήσαντε σε λάλλουν προς αλλήλους, λέγοντες ότι ουδέν θανάτου άξιον ή πράσι πράσιο άνθρωπος ούτος. Αγρύπας δε το φύστο έφη, Απολελίστε δύνατο άνθρωπο ούτω, η μη επεκέκλητο κέσαρα. Ως δε εκρίθη του από πλήν η μα την Ιταλία, παρεδίδουν τον Παύλον και την άσετέρους δεσμότας σε εκατοντάρχη ονόματι Ιουλίο, σπύρι σεβαστή. Επιβάντε δε πλοίο αδραμητινό, μέλλοντες πλήν του κατά την Ασίαν τόπου, ανήχθημεν, όντω είναι αριστάρχου Μακεδόνο Θεσσαλονικαίο. Τι τε ετέρα Σιδώνα. Φιλανθρώπος τε ο Ιούλιο το Παύλο Χρυσάμενος επέτρεψε προς τους φίλους πορευθέντα επιμελία στοιχήν. «Κακήθεν αναχθέντες, υπεπλέψαμεν την Κύπρον, δια το τους ανέμους είναι εναντίους. Τότε τεπέλαγος το κατά την κυλικίαν και πανφιλίαν διαπλέψαντες, κατήλθομεν εις μοίρα της λυκείας. Κακή ευρών ο εκατόνταρχος πλοίων Αλεξανδρινών, πλέον εις την Ιταλίαν, ενεβίβασεν ημάς αυτό». Εν ικανέ δε ημέρε βραδιπλοούντε, και μόλι γενόμενοι κατά την κνίδων, μη προσεόντω ημά του ανέμου, υπεπλέψαμεν την κρίτην κατά σαλμόνιν. Μόλι τε παραλεγόμενοι αυτήν ήλθομεν τόπον την ακαλούμενων καλού λιμένας, ο εγγύ πόλη λασέα. Ικανού δε χρόνου διαγενομένου, και όντω ήδη επισφαλού του πλωό, δια το και την νηστείαν ήδη ο Παύλο λέγον αυτή. Θεωρώ ότι με τα και πολλή ζημίας, ού μόνον του φόρτου και του πλοίου, αλλά και των ψυχών ημών, με τον πλούν. Ο δεκατόνταρχος το κυβερνήτη και τον αυκλήρο, επίθετο μάλλον ή της υπό του Παύλου λεγωμένης. Ανεφθέτου δε του λιμένος υπάρχοντος προς παραχυμασίαν, οι πλοίους έθεντο βουλήν αναχθήνε κακήθεν, ή ύπος δίνεντο καταντήσαντες εις φήνικα παραχημάσε λιμένα της Κρήτης βλέποντα κατά λίβα και κατά χώρον. Υποπνεύσαντος δε νότου, δόξαντες της προθέσεως και κρατικένε, άραντες άσον παρελέγοντο την Κρήτην. Με τού πολύ δε, έβαλε κατά αυτής άνεμο τυφωνικός, ο καλούμενος Ευρωκλίδων. Συναρπαστέντος δε του πλοίου, και μη δυναμένου αντοφθαλμήν το ανέμο, επιδόντες εφερόμεθα. Νησίον δε τη υποδραμώντες καλούμενον κλάβδιν, μόλις ισχύσαμεν περικρατής <σοβή> γενέστε της σκάφης. Οι <σοβή> νάραντες, σε χρόνο, υποζωνήντες το πλοίον. Φοβούμεν είτε μη εις την σύρτην εκπέσωμεν, χαλάσαντες το σκεύος ούτω εφέροντο. Σφοδρός δε χυμαζωμένων ημών, τη εξής εκβολήν επιούντο, και τη τρίτη αυτόχυρε στην σκευήν του πλοίου ερήψαμεν. Μήτε δε ηλίου, μήτε άστρων των επιπλίων ημέρα, χειμώνο στεούκο λίγου Λοιπόν περιηρεί το πάσα ελπίς σώζεστε ημάς. Πολύς δε ασυτίας υπαρχούσις, τότε σταθείς ο Παύλος εν μέσω αυτών είπεν. Έδιμεν ο άνδρες, πειθαρχής αντάσμη, μη ανάγεστε από της Κρήτης, κερδίσετε την ύβριν ταύτην και την ζημίαν, και τα νυν παρενόημάς Αποβολή γάρ ψυχής ουδεμία έστε εξημών, πλήν του πλοίου. Παρέστη γάρ μη την νυκτή ταύτη άγγελος του Θεού, ου ημί, ο και λατρεύω, λέγον, μη φοβού παύλε, και σαρι σε δί παραστίνε, και ιδού και χάρι στέσει ο Θεός πάντα στους πλέοντας με τα σου. Διό ευθυμείτε άνδρες, πιστεύω γάρ το Θεό, ότι ούτω έστε καθόν τρόπον λελάλη τέμι. Εις δε την άδη μας εκπεσίν. Ως δε τεσσαρες και δεκάτην η ξεγένετο, διαφερομένον ημών εν το αδρία, κατά μέσον της νυκτός υπενώουν η ναύτε προσάγιν την ναύτης χώρα και βολήσαντε εύρον οργιάς είκοσι. Βραχοί δε διαστήσαντες και πάλιν βολήσαντες εύρον οργιάς δεκαπέντε. Φοβούμενοι τε μήπως εις τόπους εκπέσωμεν, εκ πρίμνης ρίψαντες αγκύρας τέσσαρας, ύφχοντο ημέραν γενέστε. Τον δεν αυτόν ζητούν τον φυγήν εκ του πλοίου, και χαλασάντον την σκάφινη στην θάλασσαν, προφάσιος εκ πρόρας μελών τον αγκύρας εκ τίνην είπε ο Παύλος στο εκατοντάρχη και τις στρατιώτες, «Εάν μη ούτη μήνος είναι το πλοίο, η μη ου δύναστε». Τότε οι στρατιώτε απέκοψαν τα σχοινιά της κάφης και ίασαν αυτήν εκ πεσίν. «Άχρι δε ου έμελεν ημέρα γίνεστε», παρεκάλει ο Παύλος άπαντας με τα λαβήν τροφής λέγον. Τέσσαρες και δεκάτην σήμερον ημέραν προσδοκόντες άσιτη διατελείτε, μηδέν προσλαβόμενοι διό παρακαλώ ημάς προς λαβήν τροφής. Τούτο γάρ προς τη συμμετέρα σωτηρίας υπάρχει. Ουδενός γάρ μόν θρήξ εκ της κεφαλής πεσίτε. δε ταύτα και λαβών άρτων, ευχαρίστησε το Θεό ενώπιον πάντων. Και κλάσας ήρξα το εστίην. Εύθυμοι δε γενόμενοι πάντες και αυτοί προσελάβοντο τροφής. Είμεν δε εν το πλοίο επάσε ψυχέ 276. Κορεστέντες δε τροφής, εκούφιζον το πλοίο εκβαλόμενοι των σύτων εις την θάλασσαν. Ότε δε ημέρα εγένετο, την γιν ουκ επεγίνοσκον. Κόλπον δε την άκατε νόουν, έχοντα αιγιαλών, ισόν ευουλεύσαντο ή δίνεντο εξώσετο Και τα σανγκύρα περιελώντε ίων ει την θάλασσαν, άμα ανέντε τα ζευκτηρία των πιδαλίων. Και επάραντες τον αρτέμονα τυπνεούση κατήχων ει των αιγιαλών. Περιπεσώντε δε ει τόπον επόκυλαν την Ναύν. Και ημέν μεν πρόρα ερίσασα έμεινε ένα σάλευτος, η δε πρίμνα ελίαιτο υπό τη βία των κυμάτων. Των δε στρατιωτών βουλή εγένετο ή να του δεσμότα αποκτήνωση, μη τη εκολυμβή σα διαφύγει. Ο δε εκατόνταρχο, βουλόμενο διασώσε των Παύλων, εκόλυσεν αυτούς του βουλήματος, εκέλευσε τους του δυναμένου κολυμβάν απορρίψαντα πρώτου επί την γην εξιένε. Και του λοιπού, ους μεν σανίσιν, ους δε επιτινών τον από του πλοίου, και ούτως εγένε το πάντα διασωθήνε επί την γην. Και διασωθέντε τότε επέγνωσαν ότι με λύτη ειν ίσω καλείται. Οι δε βάρβαροι παρήχων ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν ημίν. Ανάψαντες γάρ πυράν, προσελάβοντο το πάντα σημά των ιετών, τον εφεστότα και δια το δε του Παύλου φρυγάνων πλήθο, και επιθέντο επί την πυράν, έχει δυνα εκ της θέρμης εξελθούσα καθίψε της χειρός αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι κρεμάμενον το θηρίον εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους, πάντως την στην ο άνθρωπος ούτος, ον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η δίκη ζήν ουκίασεν. Ο μένουν, από την άξα στο θηρίον εις το πυρ, έπαθεν ουδέν κακόν. Ιδέ προσεδόκον αυτόν μέλην πίμπραστε, η καταπίπτην άφνο νεκρών. Επιπολίδε προσδοκόντων, και θεωρούν τον μηδέν άτοπον εις αυτόν γινόμενον, μεταβαλόμενοι έλεγον θεών αυτόν είναι. Εν δε της περί των τόπων εκείνων υπήρχε χωρία το πρώτο της νήσου. Ονόματι Ποπλίο. Ως αναδεξάμενος ημάς τρεις ημέρας φιλοφρόνος εξένησεν. Έγινε το δε τον πατέρα του Ποπλίου πυρετή και δυσεντερία συνεχόμενων κατακίστε. Προσώνω ο τη ελθών και προσευξάμενος επιθύστας χείρας αυτό, η άσα το αυτόν τούτου ούν γενωμένου, και οι λοιποί οι έχοντες ασθενείας εν την ίσο προσύρχοντο και θεραπεύοντο. Ή και πολλές τιμές ετίμησαν ημάς, και αναγωμένης επέθεντοτας προς την χρίαν. Μετά δε τρεις μήνας ανοίχθημεν εν πλοίο παρά και χυμακότη εν την ίσο, Αλεξανδρίνο, παρασίμω διοσκούρης, και καταχθέντες οι σειρακούσας επεμείναμεν ημέρας τρεις, όθεν περιελθόντες κατηντήσαμεν εις ρίγιον, και με ημέραν επιγενωμένου νότου δευτεραίοι ήλθομεν εις ποτιόλους. Ου ευρώντες αδελφούς, παρεκλήθημεν επ' αυτής επί ημέρα σεπτά, και ούτως εις την Ρώμην ήλθομεν. Κακήθεν οι αδελφοί ακούσαντες τα περίμον, εξήλθον εις απάντησιν ημίν αχρυσαπίου φόρου και τριών ταβερνών. Ουσιδών ο Παύλος ευχαριστήσας το Θεό, έλαβε θάρσος. Ότε δε ήλθομεν εις Ρώμην, ο εκατόνταρχος τους στο στρατοπεδάρχη το δε Παύλο επετράπη μένειν καθεαυτόν, συν το φυλάσσονται αυτόν στρατιώτη. Εγένετο δε μετά ημέρα τρει συγκαλέσαστε τον Παύλων, του όντας των Ιουδαίων πρώτου, συνελθόν δε αυτών έλεγε προ αυτού. Άνδρες αδελφοί, εγώ ουδέν εναντίον ποιήσα στο λαό ή τη έθεση τη πατρόη, δέσμιο εξ Ιεροσολύμων παρεδόθεν στα σχήρα των Ρωμαίων, ή την με βούλοντο δια το δι μηδεμίαν αιτίαν ενεμή αντιλεγόντων δε των Ιουδαίων, η Αγκά στην επικαλέσαστε Κέσαρα, ούχο του έθνους μου έχουν τι κατηγορήσε. Διατάφτινουν την αιτία, παρεκάλεσα εμά η Δίν και προσλαλήσε. Ένε και ελπίδο του Ισραήλ την άλλη συντάφτην περίκυμε. Ιδέ προς προ αυτόν είπων, Ημι ούτε γράμματα περισσού εδεξάμεθα από τη Ιουδαία, ούτε παραγενόμενο τη των αδελφών απίγγυλεν η ελάλη τη περισσού πονηρών. Αξιούμεν δε παρασού ακούσε αφρονή. Περιμέν γάρ τη αιρέσεω τάφτη, γνωστόν εστίν ότι πανταχού αντιλέγεται. Ταξάμενοι δε αυτό ημέραν, οίκον προ αυτόν ει την ξενίαν πλείωνε. Ει εξετίθετο διαμαρτυρόμενο στην βασιλεία του Θεού. Πείθονται αυτού τα περί του Ιησού, από τε του νόμου Μωσέω και των προφητών, από πρωί έω εσπέρα. Και ημένε πείθοντο τη λεγωμένη, οι δε υπίστουν. Ασύμφωνοι δεόντε προ αλλήλου απελίοντο, υπόντο του Παύλου ρήμα εν, ότι καλώ το πνεύμα το Άγιον ελάλησε δια Ισαίου του προφήτου προ του πατέρα Σιμών λέγον, πορεύθητη προ τον λαόν τούτων και είπε, Ακοή ακούσετε, και ουμή είδητε. Επαχύνθη καρδία του λαού τούτου, και τη σωσή βαρέω σήκουσαν, και του οφθαλμού αυτών εκάμισαν. Μήποτε είδωση τη οφθαλμή, και τη σωσή ακούσωση, και την καρδία συνόση και επιστρέψωση και ιάσω με αυτούς. Γνωστόν ουν έστω ημίν ότι τις έθνες είναι το σωτήριον του Θεού, αυτοί και ακούσονται. Και ταύτα αυτού υπόντος απήλθον οι Ιουδαίοι πολλήν έχονται σε νεαυτή συζήτησιν. Έμεινε δε ο Παύλος διετίαν όλην εν ιδίω και απεδέχετο πάντα στους εισπορευωμένους προς Αυτόν, κηρύσσον την Βασιλείαν του Θεού και διδάσκον τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μεταπάσει παρησία. Ακολλήτω.